το UFO του Χίτλερ. Τον Αύγουστο του 1940, τα γερμανικά αεροπλάνα της Luftwaffe πετούν πάνω από τη μάχη με στόχο να πλήξουν στρατηγικούς στόχους στη Μεγάλη Βρετανία. Το σχέδιο του Χίτλερ ήταν να βομβαρδίσουν υποδομές, αεροδρόμια και λιμάνια με στόχο να γονατίσουν τη μοναδική χώρα στο δυτικό μέτωπο που στεκόταν εμπόδιο στα σχέδιά του. Τότε ήταν ακόμα σε ισχύ το σύμφωνο μη επίθεσης που είχε υπογραφεί με τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν. Οπλισμένοι με την αυτοπεποίθηση που είχαν φέρει οι προηγούμενες σαρωτικές νίκες, οι Γερμανοί πιλότοι ετοιμάζονται να προσθέσουν ακόμη μία. Όμως τα Spitfire της RAF, σε συνδυασμό με τα βρατενικά ραντάρ, αποδεικνύονται ένας ανίκητος αντίπαλος. Στο τέλος της ημέρας, 45 αεροσκάφη των Ναζί έχουν καταρριφθεί έναντι μόλις 13 του Ηνωμένου Βασιλείου. Έξαλλος ο Γκέρινγκ, και αφού δέχεται την κατσάδα του Φίρερ που ποτέ δεν έπαιρνε καλά τα άσχημα νέα, διατάσσει τους αεροναυπηγούς του Τρίτου Ράιχ να του παρουσιάσουν το συντομότερο δυνατό σχέδια για ένα αεροσκάφος που ομοιότου δεν θα είχε δει ποτέ η ανθρωπότητα. Θέτει μάλιστα στάνταρς τα οποία μοιάζουν αδύνατο να τα πλησιάσουν τα συμβατικά αεροπλάνα. Ζητά το αδιανόητο για την εποχή 3x1000, δηλαδή ένα πρωτότυπο που να έχει τη δυνατότητα να πετά με ταχύτητες πάνω από 1000 χιλιόμετρα την ώρα, να μπορεί να καλύπτει αποστάσεις 1000 χιλιόμετρων και να μεταφέρει βόμβες βάρους 1000 κιλών. Οι σχεδιαστές αεροναυπηγικοί σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Οι απαιτήσεις του στρατάρχη αντιβαίνουν τη λογική και τη γνωστή έως τότε τεχνολογία. Και τότε εμφανίζονται οι αδελφοί Βάλτερ και Ράιμαρ Χόλτεν. Πιλότοι και οι δύο, όπως και το τρίτο μέλος της οικογένειας που αργότερα έχασε τη ζωή του πετώντας ένα βομβαρδιστικό στην Ντουνκέρκη, υπήρξαν πιστά μέλη του Ναζιστικού Κόμματος, αλλά και αυτοδίδακτοι μηχανικοί και αεροναυπηγοί από τα νιάτα τους. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Συνθήκη των Βερσαλιών, η οποία έθετε περιορισμούς στα εξοπλιστικά προγράμματα και τα όπλα που μπορούσε να κατέχει η Γερμανία, είχαν πειραματιστεί με διάφορους τύπους αεροπλάνων, που δεν είχαν την παραμικρή σχέση με τα μοντέλα της εποχής. Όταν λοιπόν έμαθαν για την πρόκληση που έβαζε ο Γκέρινγκ, εμφανίστηκαν με τα σχέδιά τους για κάτι που είχε κάνει τους υπολείπους σπουδαγμένους μηχανικούς να γελάσουν. Ένα all-wing αεροσκάφος, εντελώς διαφορετική σχεδιαστικής λογικής και κουλτούρας, δίχως ουρά, προδιαγραφών jet. Σε αντίθεση με τους ειδικούς, ο Γκέρινγκ, πιλότος και ο ίδιος στον προηγούμενο Μεγάλο Πόλεμο, εντυπωσιάζεται από τις προτάσεις τους και αποφασίζει να χρηματοδοτήσει με 500.000 μάρκα τα πλάνα τους. Τα αδέρφια στρώθηκαν στη δουλειά και κατάφεραν να επανέλθουν με τρεις διαφορετικές εκδοχές του ίδιου αεροσκάφους, το οποίο αργότερα από τους μελετητές χαρακτηρίστηκε το UFO του Χίτλερ. Ήταν τα μοντέλα Horten 223 με τις παραλλαγές V1, V2 και V3, με το τελευταίο εξ αυτών να είναι και το πρώτο αεροσκάφος με τεχνολογία stealth. Οι κατασκευαστές του είχαν προσθέσει υλικά που μπορεί να μην το έκαναν εντελώς αερότα από τα ραντάρ, αλλά καθιστούσαν τον εντοπισμό του πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τα υπόλοιπα αεροθούμενα. Στην πραγματικότητα, ήταν ένα αεροσκάφος που ερχόταν από το μέλλον και όπως αποδείχθηκε από την ίδια την ιστορία, θα χρειαζόταν να περάσουν ολόκληρες δεκαετίες για να εμφανιστεί ξανά στους ουρανούς κάτι ανάλογο. Το Horten 229 μπορούσε όντως να πιάνει ταχύτητες πάνω από 1000 χιλιόμετρα την ώρα, τη διπλάσια από τα Spitfire, ενώ ξεπερνούσε ακόμη και το αμερικανικό P-51 Mustang, αλλά και το γερμανικό μαχητικό Messerschmitt Me-262, το πρώτο λειτουργικό jet μαχητικό στον πλανήτη, το οποίο έσκιζε τους εθέρες με 850 χιλιόμετρα την ώρα. Ωστόσο, τόσο η κατασκευή του, όσο και η εκμάθηση των πιλότων, αποδείχθηκε χρονοβόρα διαδικασία, αφού κανείς ποτέ δεν είχε φτιάξει ή δεν είχε πετάξει με κάτι αντίστοιχο. Οι πρώτες δοκιμές έγιναν μόλις το 1944, όταν ήδη ο πόλεμος είχε πάρει δυσάρεστη τροπή για τους Ναζί. Το V1 δοκιμάστηκε με επιτυχία, ενώ το V2 πρόλαβε να κάνει μόνο 3 πτήσεις. 2 διαδοχικά ατυχήματα καθυστέρησαν αρκετά την ανάπτυξή του. Το V3, το πληρέστερο όλων με την προσθήκη 2 κινητήρων turbojet και πολυβόλων των 30 χιλιοστών, δεν πέταξε ποτέ, αφού στο μεταξύ οι Γερμανοί αναγκάστηκαν σε ταπεινωτική άνευ φόρων συνθηκολόγηση. Όταν ο στρατηγός Πάτον μπήκε στο Βερολίνο, ανακάλυψε τα σχέδια, αφού το V3 δεν είχε κατασκευαστεί ούτε ως μοντέλο. Και φυσικά τα πήρε μαζί του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να τα δώσει στους συμπατριώτες του αεροναυπηγούς που μόνο μετά από πολλά χρόνια θα παρουσίαζαν κάτι ανάλογο. Ένα από τα μοντέλα αυτά σήμερα βρίσκεται στο National Air and Space Museum. Για σχεδόν 60 χρόνια έμεινε παραπεταμένο, μέχρι τελικά να γίνουν εργασίες συντήρησής του ως φόρος τιμής στο αεροσκάφος που άνοιξε τον δρόμο στα στίχρονα stealth. Όσο για τους αδελφούς Χόλτεν, ποτέ δεν πήραν την αναγνώριση που τους άρμοζε για τη δουλειά τους.
ο Βάλτερ παρέμεινε στην πατρίδα του και στην πολεμική αεροπορία της δυτικής πλέον Γερμανίας και έφυγε από τη ζωή το 1998 χωρίς να γίνει ποτέ ευρύτερα γνωστή η συνεισφορά του. Αντίθετα, ο Ράιμαρ προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους Βρετανούς, οι οποίοι πάντως δεν ενδιαφέρθηκαν για τα σχέδιά του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην Αργεντινή που όμως δεν διέθετε τους πόρους και την απαιτούμενη τεχνολογία για να δώσει σάρκα και οστά στο όραμά του. Πέθανε ξεχασμένος και άσημος το 1994. Το εξωπραγματικό υπερόπλο του Χίτλερ ευτυχώς δεν πρόλαβε να πετάξει, γιατί θα μπορούσε να είχε αλλάξει τη μοίρα του κόσμου.